Και απλός αριστερός. Υπεύθυνη και το αριστερά. Αρι... και ανεύθυνη και υπεύθυνη όλα μαζί. Καλό είναι αυτό. Βλέπεις να υπάρχει κίνδυνος να μας πετάξουν έξω από την Ευρωζώνη. Ή παίζουμε με τη φωτιά. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών. Άκου να δεις. Εδώ δεν έχει σημασία τι θέλει ένας ηγέτης. Εγώ πιστεύω ότι στο βάθος όλα τα πρόσωπα που είναι στη δημόσια σκηνή, άσχετα αν μεθάνε, υπάρχει είναι τα εφορικά τη στιγμή. Έτσι δεν βλέπω άλλο γκάλο, γιατί τρελαίνε. Του λέω, αμάν, σε ένα μήνα μέσα, σε 20 μέρες από το 4, ξέρω εγώ, να μου λένε πενταπλάσια, εξαπλάσια, τρελαίνε. Είναι γεγονός. Και πρέπει να το σεβαστεί κανείς αυτή τη μέθη. Ακριβώς. Τι να τη σεβαστεί και να διαχειριστεί, ε. Κάτω από άλλες περιπτώσεις θα σου λέγω, μπα και καναλιζάρει τέλος πάντων και ένα ρεύμα τη αρέσκεια που το χαλιναγωγήσει, το προσανατολίζει θετικά, ε. Το θέμα εδώ, σε ό,τι και αν λέμε και ό,τι και αν κάνουμε από εδώ πέρα, είναι ότι μας λείπει ο χρόνος. Δηλαδή, η ημέρα της κρίσεως είναι πολύ κοντά. Σε 15, 17, 20 μέρες φτάνουμε στην ημέρα της κρίσεως, κατά τη θρησκευτική έννοια. Και το δεύτερο είναι ότι δεν έχουμε τη μηχανή που κόβει τα λεφτά. Όλα θα ήταν εύκολα εάν είχαμε τη μηχανή που κόβει τα λεφτά. Επομένως, υπάρχει μια δυσκολία εδώ. Και είναι ο νόμος των ακούσεων συνεπειών. Δηλαδή, δεν λέω τι θέλει ο Χ ηγέτης, ο Χ, ο Αλέξης για παράδειγμα. Το θέμα είναι ο νόμος των ακούσεων συνεπειών. Δηλαδή, άλλο θες, άλλο σου προκύπτει. Σπέρνεις στάρι, θερίζεις κριθάρι. Λέει ο Χαρίλαος, σοφός άνθρωπος, κατουράς τη θάλασσα, θα το βρεις το αλάτι. Και ήδη έχουν κατουρίσει τη σειρά διάφοροι. Και βρίσκομαι τα ούρα τους στο αλάτι τώρα. Με καλές προθέσεις. Δηλαδή, τι είπε ο Παπαδρέου, δηλαδή τον κατηγορούν όλοι κλπ. Είπε λεφτά υπάρχουν με ένα μεταφορικό νόημα. Το βρήκε μπροστά του. Απονομοποιήθηκε πολύ γρήγορα, διότι έδεσε τα χέρια του με αυτή τη δήλωση. Τι έκανε ο Σαμαράς, έλεγε ένα τυφλό, τελείως τρελό, ας το πούμε έτσι, κατά των δανειακών συμβάσεων, εκτός πραγματικότητας, το βρήκε μπροστά του. Έτσι. Να είδες πριν με το πρόσωπο του Καμένου την έμεση που λέμε. Τώρα ο Αλέξης δεν είναι το παιδί, ήξερε ότι θα επενδύσει όλος αλλός κάποια στιγμή τη δυσαρέσκεια. Έλεγε διάφορα, λέει διάφορα, το βρίσκεις μπροστά σου. Δηλαδή, πολλές φορές σκάσω ο ίδιος και μπορεί να σκάσει τη χώρα. Επειδή οι αντιφάσεις σου σκάνε σε μια κατάλληλη στιγμή. Είναι το θέμα του χρόνου δηλαδή. Δηλαδή το ας το πω αλλιώς. Λένε σε αυτές τις περιπτώσεις. Χωρίς να το θες, καβάλισε στην τίγρη, άντε να ξεκαβαλήσεις. Βάσανό σου να είσαι πάνω στην τίγρη, που σε πάει κατά διαόλου, βάσανό σου να ξεκαβαλήσεις, έφαγε. Εκεί λοιπόν θα βρεθεί, ας το πούμε, ένα σχήμα που δημιούργησε παράλογες προσδοκίες. Και όλα τώρα μπορεί να φαίνονται ευνοϊκά, διότι έτσι πάει πάντα. Όταν σε σηκώνει το κύμα. Όλα είναι μαζί σου έρχονται. Όλα. Είπες, έχεις δει ποτέ σου, έχεις δει χύμαρο στα χωριά, τα κάνει μια ξαφνική νεροποντίνα. Παναγία μου, λες, κατεβαίνει. Μαζί με το νερό που είναι ευλογία, κατεβαίνουν πέτρες, χώματα, λάσπες, πτώματα, ό,τι θες. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, εκεί είναι το ζήτημα που θα παιχτεί στην εξέλιξη του πράγματος. Ο χρόνος και το χρήμα μας λείπουν. Δηλαδή σε βάζουν σε μια άλλη λογική. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά και συνέχεια τους το λέω αυτό. Ναι. Αυτό που μας είχες πει την τελευταία φορά που είχες έρθει εδώ. Ναι. Ότι το κύμα πριν από 2 μήνες ήταν τότε, ας πούμε, με τη Δημοκρατική Αριστερά. Μετά γύρισε αυτό το πράγμα. Θαλασσιά. Και δεν ξέρεις που θα σκάσει. Να διαβάζετε, ας πούμε, η ιστορία, η τραγωδία παλιά, δηλαδή στον Ιούλιο 4, ας πούμε, που λέει ο Βρούτος. Παλήρια τα πράγματα τα ανθρώπινα. Όταν σε σηκώνει η πλημμυρίδα. Είναι όλα εύκολα. Ε? Αλλά είπαμε, το ίδιο κύμα που σε σηκώνει μπορεί να σε πετάξει στα βράχια. Αυτές είναι οι αντιφάσεις των πραγμάτων. Αυτό το αίσθημα πρέπει να έχουμε όταν κρίνουμε τα πολιτικά γεγονότα. Και με αυτό το βλέμμα πρέπει να κρίνεις και το φαινόμενο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι σαν μια, προσέξτε να δείτε, η κρίση είναι σαν τη φωτιά. Εγώ τα έχω γράψει πριν από το πρόεδρε αυτό. Δηλαδή, Μανώλη, κάτι σε έχω δει και σένα το πρωί. Ξασπά μια φωτιά. Παλιά πέφτα μόλι σηκώνω το χωριό όλο. Σηκωθείτε μου, έρπε, παίζουν οι καμπάνες να σβήσουμε τη φωτιά. Νέοι, γέροι, παιδιά. Άντε να πάρουμε και τη μόμα. Α, αν τα καταφέρει να έρθει η μόμα τότε, δεν θυμούνται οι νέοι. Έτσι. Λέμε τώρα μόμα. Λοιπόν, μοντόζαμε. Αν πα και φέρει τίποτα. Δεν έρχονταν. Αλλά έπεφτε ο κόσμο να τη σβήσει όλη μαζί τη φωτιά. Τώρα ξέρει τι κάνουνε. Κάθονται στον καφενή. Σκάθονται στον καφενή, κοιτάζουν τη φωτιά και παίρνουν τον καμπουράκι. Και του λένε καμπουράκι, έμαθε τίποτα. Είπε, ναι, είπα στο κέντρο, ξέρω εγώ, τη πυροσβεστική. Και λέει ο ένα, λέει ένα θέμα του πότε να σβήσουν τη φωτιά, κανεί δεν κάνει τίποτα. Α πούμε και ακούσει. Ποιο θα τη σβήσει τη φωτιά, φωνάζουν οι πυροσβέστε, οι πυροσβέστε. Και κάθε ένα γέρο στη γωνιά του είχα ακούσει αυτό με τα αυτιά μου. Άρα, κακομίρι. Η θάλασσα θα τη σβήσει τη φωτιά. Η θάλασσα. Δηλαδή θα φτάσει μέχρι τη θάλασσα, ε. Αυτό είναι στις μεγάλες κρίσεις. Το έχουμε αυτό, να έχουμε αυτή την τραγική αίσθηση των πραγμάτων για να εξεγερθούμε εναντίον της μοίρας μας. Διότι από εκεί θα βγει η αισιοδοξία. Με πλήρη επίγνωση των κινδύνων και πώς διαχειριζόμαστε τους κινδύνους.
και προς την άλλη αριστερά με την οποία συνδέομαι ιστορικά και συναισθηματικά. Πάντα τους υπογραμμίζω και κατηδίαν μια φράση του Ηλία Ηλίου, Μανώλη, θέλω να τη γράψεις. Ο Μακαρίτης, ο Ηλίας, ο Ηλίου, πάλι ποιος ξέρει ποιος είναι ο Ηλίας Ηλίου, γιατί αυτοί που μας ακούνε μάλλον τώρα και λίγο ηλικία, στο θυμούνται το, ε. Όχι, μας ακούει και νεολαία μας. Και νεολαία. Βέβαια. Σίγουρα. Βέβαια. Πρωί και κάτω κοιμούνται, ρε. Και ναι, υπάρχει κάποια νεολαία που δεν κοιμάται. Ναι. Βέβαια. Τότε να είμαστε αισιόδοξοι. Λοιπόν, αν και δικαιούνται να κοιμηθούν πρωί της Ιρακής, ρε παιδί μου, αν έχουν και κάνουν ωραίο κορίτσι δίπλα, εντάξει, αλλά λέμε τώρα. Έλεγε λοιπόν ο Μακαρίτης, ο Ηλίας, ο Ηλίου, προς την ιστορική αριστερά, προς την παραδοσιακή αριστερά. Παναγία μου λέει, κάθε 20 περίπου χρόνια πατάει μια μοιραία πεπονόφλουδα, τραγική πεπονόφλουδα. Αυτό πρέπει να αποφύγουμε τώρα. Γιατί φτάσαν τα 20 χρόνια, αυτό να το καταλάβετε. Και επιβεβαιώθηκε ο Ηλίας ο Ηλίου, δηλαδή πάντα οδηγείται σε... Είναι ας πούμε το τελευταίο πρόσωπο ενός δράματος. Ε, πολλές φορές... 89 δηλαδή λες και τώρα μια 20ετία μετά. Πρόσεξε, είναι, πρόσεξε, είναι το 46 εκλογές, το 46 πήγαμε στον Εμφύλιο. Ε. Αλλά είναι κεφαλιά, δεν πήγαν στις εκλογές του 46. Είναι τραγική εμπειρία. Μετά πρόσεξε, εν μέσω Χούντας, 20 χρόνια μετά. Εν μέσω Χούντας, το 68, που είμαστε στις φυλακές και λοιπά, διάσπαση. Τι υπάρχει χειρότερο πράγμα όταν πρέπει να είσαι ένα ενιαίο μέτωπο, να διασπάσει στον πόλεμο με τη Χούντα κλπ. Μετά είναι η περίοδος 89-92, άλλη μια κρίση. Τώρα το έφεραν τα πράγματα και κινδυνεύει η αριστερά να παίξει τον μοιραίο ρόλο του μεθυσμένου μηχανοδηγού σε ένα τρένο που οδηγείται προς τον κρεμό. Και γι' αυτό πρέπει να τη βοηθήσουμε, να την προστατεύσουμε κατά κάποιο τρόπο, γιατί είναι και λίγο άδικο. Αλλά και επικίνδυνο για τη χώρα, έτσι δεν είναι? Διότι άλλο τι θες εσύ και άλλο τι σου προκύπτει. Μην ξεχνάτε ποτέ τον νόμο των ακούσιων συνεπειών. Στο ΕΕ, πρόεδρε, είναι το πρώτο θανάσιμο αμάρτημα με το οποίο προειδοποιώ τον Παπανδρέο. Πόσα θανάσιμα αμαρτήματα ήταν εκεί? Είναι 7. Είναι τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα. Πήρε χαμπάρι τίποτα? Δεν. Κοίταξε, θέλω να σου πω ότι παραβιάστηκαν τα 7. Πες τον, ναι. Θέλω να σου πω. Όχι μόνο τον Παπανδρέο, από όλους. Γιατί ας πούμε. Από όλους. Δηλαδή, λέμε τώρα η προειδοποίηση κινδύνου. Όταν... Εκεί ήταν κύμα όμως που του ρίξαν στα βράχια. Ναι, κοιτάξτε, ακριβώς το ίδιο. Λοιπόν, ακούστε, όταν τα πράγματα πάνε καλά, οι άνθρωποι δεν ακούν τις προειδοποίησεις κινδύνου. Ή όταν είναι απελπισμένοι. Γιατί η απελπισία είναι άλλο. Ε. Δηλαδή, τώρα λέω εγώ από τον. Ο άλλος τώρα έχει κατεβάσει ρολά, δεν με ακούει. Σου λέει τα λες αυτά του λάδι, διότι έτσι κλπ. Δεν έχω καμιά αυταπάτη. Πάμε να απελπισμένο. Τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους. Ναι, το ξέρω. Και εσύ λες, εγώ δεν έχω τίποτα να αποδείξω, εγώ τα λέω. Νομίζουν έτσι. Γιατί, προσέξτε. Δηλαδή, ο άλλος του λες τώρα, έχει χάσει ρε φίλε 30%. Πρόσεξε. Αυτό είναι το κακό. Ε? Υπάρχει το χειρότερο που μπορεί να χάσει 70% και χωρίς ελπίδα. Και σου λέει αυτό ρε σύντεγνε, εγώ το 30 το έχω δει. Το 70 δεν το έχω δει. Ή του λες ναι, αλλά μέσα από αυτό το 30 έχω ένα οδικό χάρτη, μια ελπίδα για να σε πάω. Αυτό εκείνη τη στιγμή θέλει τώρα να σκάσει. Ε? Θέλει να εκραγεί. Αυτή είναι η μοίρα των ανθρωπίνων πραγματών. Είμαστε άνθρωποι, θέλω να το καταλάβω. Ποιος είναι ο προγονός μας, ρε. Θέλω να το ζήσετε αυτό το πράγμα, διότι αφορά. Λέει τώρα τον Παπανδρέου, τον Καραμαλή, τον Τσίπρα. Είναι βαθύτερα αυτά τα φαινόμενα. Τα έχουμε μελετήσει αυτά. Ποιος είναι ο μακρινός μας πρόγονος? Πίσω μας είναι ο άνθρωπος της ορδής ή ο πυθικάνθρωπος, πες τον όπως θες. Είμαστε τη μια υπεραισιόδοξα πλάσματα που τρέχουν όλοι μαζί σε μια κατεύθυνση με μέθη και εφορία, φούσκες για παράδειγμα, οικονομικές ή πολιτικές και πολιτικές που σκάνε πάντα άσχημα. Και την άλλη στιγμή, σε χρόνο μηδέν, δηλαδή ένα-δύο χρόνια, πάλι γινόμαστε πεσημιστικά πλάσματα που το βάζουμε στα πόδια στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση και με το βολητό μας ισοπεδώνουμε τα πάντα. Το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή το παράλογο είναι μέσα στα ανθρώπινα. Και πρέπει να το διαχειριστούμε έτσι. Μεγάλη φρόνηση, με σύνεση, πρέπει να ξέρεις πώς το διαχειρίζεις, γιατί πού το πας. Δεν μπορείς να το αγνοήσεις δείχνοντας με το δάσκαλο, με το δάχτυλο, όπως έχουμε συνήθως τους από καθέδρας μεταρρυθμιστές για κλάματα, οι οποίοι κάνουν έτσι το λαό και του κάνουν μαθήματα αφιψηλού, χωρίς ποτέ στον εαυτό τους να έχουν δώσει κανένα μάθημα. Εντός και εκτός. Εντός και εκτός. Ή να πάμε στα εκτός λίγο. Βεβαίως, να πάμε στα εκτός λίγο. Ο νοόν νοήτο. Ο χωρών χωρήτων που λέει ο Ιησούς. Και που τον σταμάτησα στο πιο καλό σε έκοψα, ε. Ναι. Σε έκοψα στο πιο δυνατό σου, ε. Ναι. Λοιπόν, το έξω, τι θες να πει για το έξω? Ρέσεις για να δείτε που λέει για το έξω τώρα. Να δείτε πού είμαστε και μετά θα δούμε τη λύση. Γιατί πρέπει να αναζητούμε για την κάθαρση στο δράμα. Έτσι δεν είναι? Ρέσεις, προσέξτε να καταλάβετε ποια είναι η δύση τώρα. Και ποιο είναι το ευρώ. Γιατί πετάμε στα σύννεφα. Στο G8 και στις περιπέτειες της εβδομάδας που πέρασε. Είδατε δύο διακριτά μέτωπα. Από τη μια είναι. Οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Ισπανοί, οι Βέλγοι, οι Πολωνοί, ακόμα και η Μεγάλη Βρετανία να πάρει ο διάολος. Ακόμα και η Μεγάλη Βρετανία. Ακόμα και η Μεγάλη Βρετανία. Προσέξτε, ακόμα και το δούλου του που να το πάρει ο χίλιος ο διάολος. Ακόμα και ο ΩΣΑ.
Βγήκε προχθές και ο Ντράγκη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και λέει πρέπει να κάνουμε ένα άλμα προς τα μπρος, δεν πάει η δουλειά, δεν βγαίνει έτσι κλπ. Και από την άλλη έχει το μέτωπο των δανειστών. Γερμανοί, Ολλανδοί, Φιλανδοί, Αυστριακοί, Σουηδοί. Αχ, Γιώργο, χάσαμε και τους Σουηδούς. Ε? Πάνε και οι Σουηδοί, δηλαδή οι Σκανδιναβοί. Πάντα ήταν φίλοι μας οι Σουηδοί. Ναι. Αυτό είναι το μέτωπο. Δηλαδή ο κόσμος χωρίζεται σε αυτούς που δανείζουν και σε αυτούς που δανείζονται. Διότι ας πούμε οι Αμερικάνοι ανήκουν σε αυτούς που δανείζονται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Πόσο περίπλοκα είναι τα πράγματα, πώς αλλάζουν συμμαχίες. Δηλαδή, προσέξτε, εάν πω εγώ, μάγκες, κάνω μια λελογισμένη ρήξη με την Ευρωζώνη. Λελογισμένη, ε! Ξέρω τα όρια μου. Δεν βγαίνει αυτό και θέλω μια αναθεώρηση με τα χ χαρακτηριστικά. Εκεί έχω συμμάχους. Εάν τους πω σας γράφω στα παλιά μου και την άλλη μέρα το ακυρώνω και πάντα δεν έχω κανένα σύμμαχο. Έμεινα μόνος μου και καταστράφηκα. Άρα λοιπόν, επειδή ακούμε λέει το ένα κόμμα, λέει το άλλο κλπ. Μπορούμε να διαμορφώσουμε, ας το πούμε έτσι, μια εθνικολαϊκή γραμμή άμυνας που να καλύπτει πάνω, κατά τη γνώμη μου, μπορεί αντικειμενικά, ναι, πάνω από το 70%. Σωστό. Θέλω να σε ρωτήσω σε παρακαλώ. Του ελληνικού λαού. Θέλω να σε ρωτήσω σε παρακαλώ πάρα πολύ, ναι, την κοντόφθαλμη εκδοχή πριν δύο μηνών ότι η πολιτική διαπραγμάτευση δεν μπορεί να υπάρξει. Εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Προσέξτε. Έτσι. Θέλω να μου δώσεις μια εξήγηση. Θέλω να καταλάβετε πώς δουλεύει η Ευρώπη. Θα σε πάω και στο. Δηλαδή, τι γίνεται για αυτές τις μέρες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, γίνονται πράγματα που δεν μπορείτε να τα διανοηθείτε. Δεν λέγονται. Είναι αυτό που εγώ δουλεύω από ένα ψώνιο. Άλλη φορά θα σας διηγηθώ αν τα πράγματα είναι καλά. Πώς εγώ ασχολήθηκα με αυτό που λέμε risk management, με τους κινδύνους. Αυτή τη στιγμή είναι αυτό που λέμε secret risk management. Μυστικό. Θα σας το πω μετά τι γίνεται αυτή τη στιγμή κάτω από τα πόδια μας. Δηλαδή, αλλάζει. Υπόγεια αλλάζει ο κόσμος αυτή τη στιγμή, η Ευρωζώνη. Ε? Δηλαδή ουσιαστικά θα σας εξηγήσω γιατί δεν υπάρχει το ευρώ όπως πριν πλέον. Πρόσεξε, δεν λέω χοντρά πράγματα αυτή τη στιγμή. Γιατί ήδη δεν υπάρχει το ευρώ όπως ήταν πριν. Θέλω να σας δείξω πώς είναι, ας πούμε, η πραγματικότητα, Μανώλη. Δεν είναι έτσι στάνταρ η πραγματικότητα. Σκέψου μόνο, Μανώλη. Α, για να δεις ποια είναι η Ευρώπη. Σκέψου τη συμφωνία του Μάστρεχτ. Εσύ είσαι αρκετά μεγάλο ή τη θυμάσαι πώς. Το 1992, έτσι. Τότε, παιδιά, βγήκε ο Independent. Και λέει μια φράση. Το πρώτο μεταμοντέρνο μυθιστόρημα. Η συνθήκη του Μάστρη. Ωραίο, και επειδή ο μόνος Έλληνας πολιτικός που διάβαζε ξένες εφημερίδες ήταν ο Ανδρέας. Το πήρε, το πιασε. Ο Ανδρέας, παιδιά, την ψήφισε τη συμφωνία του Μάστρη. Δηλαδή, ψηφίζουμε πράγματα που ξέρουμε ότι είναι μυθιστορήματα. Έτσι. Δηλαδή, ο Ανδρέας είπε, βαδίζουμε σε γερμανική Ευρώπη ή ευρωπαϊκή Γερμανία. Και είπε, ως και πρώην μαρξιστής, το νόμο, ας το πούμε έτσι, της ανισόρροπης ανάπτυξης. Δηλαδή, πώς θα πάμε σε δύο μπλοκ μέσα στην Ευρωζώνη. Στην ομιλία που ψήφισε το Μάστρη. Γιατί το Μάστρη το ψήφισε η αριστερά, ο συνασπισμός τότε, η δεξιά και το Πασόκ. Έτσι, τα τρία κόμματα ψήφισαν το Μάστριχτ. Αυτά που αναφέρονται σήμερα. Δηλαδή, λογικά, οι πρόγονοι του Τσίπρα, του Κουβέλη. Το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το Μάστρ. Και τα ίδια τα πρόσωπα. Γιατί ήταν και τότε τα πρόσωπα αυτά. Ναι. Ναι, δηλαδή ψήφισαν κάτι που ξέραν όλοι ότι αυτό δεν βγαίνει. Αλλά έτσι περπατάει η ιστορία. Διότι φοβήθηκαν το Μάρκο και του προέκυψε ευρώ ως Μάρκο. Έτσι δεν είναι? Πάμε τώρα, ας το πούμε έτσι, πριν τις εκλογές ακόμα. Πριν τις εκλογές, λέω, βαδίζουμε σε ένα πόλεμο στο ΕΠΡΟ. Βαδίζουμε σε ένα πόλεμο, σε μια κατάσταση όσο δυνάμει πολέμου. Πρέπει να αντέξουμε παστησία, να κρατήσουμε το κεφάλι έξω από το νερό. Ακόμα και με λάθος χάρτη της Ευρωζώνης. Δηλαδή προεξοφλούσα ότι οι δανειακές συμβάσεις θα είναι λάθος. Για να βρεθούμε στο μεταπολεμικό τραπέζι των επιζήσαντων που θα επαναχαράξει το ευρωπαϊκό χάρτη, θα επανατοποθετήσει το ελληνικό ζήτημα κλπ. Δηλαδή στη συζήτηση όταν μας φέρανε το μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση, όταν τη διάβασα, είπα την εξής δήλωση. Ωραίο θεώρημα, παντελώς ανεφάρμαστο. Είναι ένα θεώρημα των μαθηματικών. Κολμογκόροφ, Μέγας, Ρώσος. Είναι, ας πούμε, σαν να παίζουμε, προσέξτε, μπιλιάρδο σε κυρτή επιφάνεια. Μπορείς ποτέ να προβλέψεις που θα πάει η μπάλα, λένε τώρα το 13-14. Όλοι τα ξέρουν αυτά, μην νομίζουν ότι είναι ηλίθιοι. Είναι ένα σύμφωνο αμοιβαίων προσποιήσεων για να κινηθεί. Να μπορεί να ψηφίσει το δικό του κοινοβούλιο, να μου δώσει τα λεφτά, να τα πάρω εγώ. Και είναι μια διαρκώς μετακινούμενη, κυλιόμενη κατάσταση ευρωπαϊκών συμβιβασμών. Να σα πω πώς δουλεύει η Ευρώπη. Πρόσεξε. Λέω εγώ το όταν μας πετάξαν εκτός αγορών, λέω ότι χρειάζεται αναδιάρθρωση του χρέους. Δεν είναι βιώσιμο το ελληνικό χρέος. Και βγαίνουν και με λένε εγκληματία. Τα θυμάστε αυτά. Οι δικοί μας. Και αυτό το άκουσαμε, λέω, μπορεί και να έχουν κάποιοι τσομαλιούς. Αλλά εγώ δεν το είπα έτσι, το μετάφρασα. Δηλαδή το έκανα ολόκληρο μυθιστόρημα. Πλάτων και Διονύσιος αναδιαρθρώνουν το χρέος. Και αναφέρθηκα σε όλες
τις περιπτώσεις αναδιάρθρωσης της χρέωσης, γιατί φοβάσαι πάντα να πεις όλη την αλήθεια, μήπως λειτουργείς ως αυτοεπιβεβλημένη προφητεία και είναι τυχοδιοκτικό. Και τώρα που σας μιλώ, υπάρχει ένα 10% που δεν σας το λέω πάντα. Το λέω. Είναι επαγγελματική ανάγκη να υπάρχει 10, δεν λέει ο κρεμαστινός που τον μελετώ, γιατί είμαστε φίλοι. Ξέρω εγώ, του λέει όλη ρεαλιστικά όλη την πραγματικότητα, αλλά δεν το λέει έτσι που να πάθει άνθρακα με επιτόπο. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Προσέξτε. Πάμε στη λύση, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Έγκλημα, ναι. Έγκλημα η αναδιάρθρωση χρέους. Ναι. Τον Ιούλιο του 2011 συμφωνούν αναδιάρθρωση χρέους στο 25%, λαϊκούρε με το 25%. Και προσέξτε. Για να δείτε τι είναι η Ευρώπη, Και σε 6 μήνες το 90. Ποιος 6 μήνες. Τον Οκτώβριο πήγε στο 75. Δηλαδή πρέπει να καταλάβετε. Αυτή είναι η Ευρώπη, παιδιά. Δυστυχώς, ευτυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα και πολλές φορές μη δημοκρατικά. Γι' αυτό χρειάζεται ή θα κάνει ένα μεγάλο βήμα η Ευρώπη προς τα μπρος, ή θα διαλυθεί. Αυτή τη στιγμή μιλάτε για το ευρώ και έτσι και αυτή μου, για κάναμε και αυτή τη στιγμή ήδη που μιλάμε, σας είπα, επειδή εγώ είμαι secret risk management, δηλαδή μυστικό. Αυτή τη στιγμή ενώ μιλάμε, δεν υπάρχει ευρώ όπως το ξέρατε. Το ευρώ ως κοινό νόμισμα αυτή τη στιγμή, στην πράξη ως λειτουργία των αγορών, δεν υπάρχει. Απρόστατα, δεν έχουμε κοινό νόμισμα αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει αυτή η παράλογη δήλωση? Ο καθένας κάνει τον deal του, ό,τι κάνει, ό,τι δουλεύουν οι αγορές σήμερα, οι τράπεζες, τα κράτη κλπ. Ως εάν υπήρχε γερμανικό ευρώ ομόλογο, γαλλικό ευρώ ομόλογο, ελληνικό ευρώ ομόλογο, ιταλικό ευρώ ομόλογο. Δηλαδή ο καθένας κοιτάζει το πισινό του τώρα. Το καταλάβατε. Και τα χρέη του. Τα κρυφά κόστη του, τα κρυφά χρέη του δεν λειτουργεί ως αν έχουμε κοινό νόμισμα. Δεν υπάρχει κοινό νόμισμα, ξεχάστε το. Αυτή τη στιγμή να σου το πω λίγο πιο. Άρα λες, θα αναγκαστούν να πάνε σε ευρωομόλογο, κοινό. Αυτό είναι το μάξιμουμ του σενάριου μας. Θα σου πω το ελάχιστο. Πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε με τα μέγιστα και τα ελάχιστα. Πάντα είμαι. Ωραία. Πάμε μια τελεία να δούμε λίγο τη φυσική. Ναι. Μια τελεία. Δεν έχουμε πει το πολιτικό πρόβλημα. Ναι, για πες τη φυσική. Τη φυσική πρέπει να κάνουμε μια ζωντανή σύνδεση, γιατί πολλά παιδιά ταλαιπωρούνται με το θέμα της φυσικής. Ωραία. Θα σας πω και μετά εγώ πώς η φυσική, που είναι το αγαπημένο μου θέμα, μπορεί να καταστρέψει τις αγορές. Δηλαδή οι καθηγητές, οι μεγάλοι απατεώνες που φτιάχνουν τώρα τα μοντέλα, αν χρεοκοπήσει η Ελλάδα, πόσο κόστος θα έχει την Ευρωζώνη, δουλεύουν με ένα μοντέλο μαθηματικό της φυσικής που λέγονται αλυσίδες Μάρκοφ. Δηλαδή αλυσιδωτές αντιδράσεις. Αυτό το έχω απομυθοποιήσει πολύ πριν και στο πρόεδρε είπα, γιατί μας οδηγούν στην καταστροφή αυτοί οι μεγάλοι. Στο πρόεδρε. Ναι. Οι αλυσίδες Μάρκοφ. Προφητικό αυτό δηλαδή. Ναι, θα το δείτε μετά. Να το πει στον κύριο Στατήρη Παναγιώτης, εξεταστής πανελλαδικών φυσικός. Μαζί με τον Γιώργο τον Λαμπύρη είναι. Τον καλέσαμε για να μας πει. Ναι. Και μάλιστα θα τους κάνω ένα αστείο. Συγγνώμη να τους κάνω αστείο. Πρέπει να ξέρετε, αυτοί φτιάξαν τα παράγωγα. Δηλαδή αυτά που λέμε κατά κανόνα τοξικά, δεν είναι πάντα τοξικά, έχει σημασία βέβαια, δεν είναι ώρα να το πούμε. Αυτοί πήραν, ας πούμε, τις εξισώσεις της σωματιδιακής φυσικής, απροσδιοριστία, Χάιζενμπεργκ κλπ. Τα προσαρμόσανε στα μικροσωματίδια του ρίσκου, του κινδύνου. Δηλαδή δουλεύανε τον κίνδυνο σαν να ήταν μικροσωματίδια. Πολύ σωστό. Κύριε Στατήρη, νομίζω ότι δεν σας καλέσαμε γι' αυτό, αλλά παρακολουθείτε τη σκέψη του κυρίου Στατήρη. Ο κύριος έχει μια διαφορετική προσέγγιση από την προηγούμενη που είδαμε στην αρχή της εκπομπής και μάλιστα υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να υπάρξουν κάποιες εναλλακτικές λύσεις, ώστε όσοι μαθητές προσπάθησαν να λύσουν και τεκμηριωμένα μάλιστα το συγκεκριμένο ζήτημα της φυσικής, θα έπρεπε να ανταμυφθούν γι' αυτό. Κύριε Στατήρη, καλή σας μέρα. Είναι και εξεταστής εκτός από φυσικός μέσης εκπαίδευσης. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω φτιάξει ένα διάγραμμα ξέροντας ότι θα έρθω εδώ και θα ήθελα να το δείξω προτού δούμε οτιδήποτε άλλο, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό το διάγραμμα δείχνει την κινητική ενέργεια που έχει το σώμα καθώς περιστρέφεται με τη βοήθεια της δύναμης. Τώρα, όπως βλέπετε, αυτό είναι μια συνάρτηση η οποία αυξάνει, μετά μειώνεται και μετά ξανααυξάνει, ξαναμειώνεται και αυτό γίνεται περιοδικά κάθε μια στροφή. Άρα λοιπόν, όταν πήγαιναν τα παιδιά για τη λύση ή τουλάχιστον η επιτροπή, φαντάστηκε ότι τα παιδιά θα σταματούσαν εδώ. Όσα παιδιά όμως το συνέχισαν και είδαν ότι δεν σταματάει, κατάλαβαν ότι αυτό το πράγμα συνέχεια μπορεί να αυξάνεται, άρα δεν υπάρχει ουσιαστικά απάντηση στο θέμα. Αυτό που προτείνω εγώ είναι, αντί να κοπεί το θέμα, θα έπρεπε να δοθεί στους βαθμολογητές μέσα στους οποίους θα είμαι κι εγώ η οδηγία ότι όποιο παιδί σταματήσει σε αυτή τη θέση, κάνοντας αυτό που ουσιαστικά η Επιτροπή φαντάστηκε ότι θα είναι η λύση, να πάρει όλες τις μονάδες, όποιο παιδί πει ότι θα γίνει ανακύκλωση και αυτή η ενέργεια θα συνεχίζει να αυξάνεται για πάντα, να πάρει πάλι όλες τις μονάδες, και ακόμα και κάποιο παιδί που θεώρησε ότι θα
η ερώτηση αφορά μόνο την πρώτη περιστροφή και απαντήσει αυτήν εδώ την τιμή, πάλι πρέπει να πάρει όλες τις μονάδες. Αν λοιπόν γινόταν αυτό, αντί να συζητάμε για το πόσο επιστημονικό είναι το θέμα, πιστεύω ότι θα λυνόταν το πρόβλημα και δεν θα χρειαζόταν να καταργηθεί το θέμα. Και ποιος θα περίπτετο. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα του μηδενίζατε, ας πούμε, την άσκηση. Αυτός ο οποίος την άσκηση την προσπάθησε χωρίς καν να προσπαθήσει να φτάσει σε αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλές, επειδή ήμουνα σε βαθμολογικό κέντρο και είδα τις προσεγγίσεις, υπάρχουν προσεγγίσεις οι οποίες δεν αφορούν καν το θέμα. Δηλαδή, αν κάποιος πιάσει το θέμα και δεν το πιάσει ενεργειακά και δεν μου αποδείξει ότι έχει αρκετή ενέργεια να ανέβει πάνω, αυτός δεν χρειάζεται να το συζητάμε, δεν έχει κάνει σωστά. Αν κάποιος δεν πιάσει το θέμα με τις ροπές, όπως περίμενε, φαντάζομαι, η Επιτροπή να γίνει, και πει ότι το σώμα δεν έχει αυτό το μέγιστο, πάλι. Δηλαδή, οι προσεγγίσεις είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν αυτές οι τρεις προσεγγίσεις που είναι συγκεκριμένα σωστές. Άρα, θεωρείτε ότι αδικήθηκαν, έτσι, όσοι προσπάθησαν να προσεγγίσουν το ζήτημα με αυτόν τον τρόπο και δεν βαθμολογήθηκαν. Εννοείται ότι αυτό το θέμα, οι περισσότεροι μαθητές, από ό,τι κατάλαβα, το απέφυγαν γιατί θεωρήθηκε δύσκολο. Οι μαθητές που το προσπάθησαν, ακόμα και αν βρήκαν ένα αποτέλεσμα που δεν περίμεναν γιατί του ζήταγε μέγιστη ενέργεια και αυτοί είδαν ότι δεν σταματάει να μεγαλώνει η ενέργεια, αυτοί οι μαθητές θα πρέπει να πάρουν τις μονάδες που τους αντιστοιχούν και μάλιστα όλες. Γιατί εντάξει, μπορεί να έγινε ένα μικρό λάθος στην εκφώνηση, αλλά σίγουρα. Όχι μικρό λάθος, με συγχωρείτε. Εδώ ο αντιπρόεδρος της Φυσικής του Επιστημονικού Ινστιτούτου είπε ότι δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα λάθη. Είπε ότι. Παρακαλώ, να σας ρωτήσω πριν να. Είπε ότι μία άκυρη εκφώνηση δεν μπορεί να έχει έγκυρη λύση. Ωραία, να σας πω. Και εν πάση περιπτώσει τώρα, για να μην. Δεν θα ήθελα να την πάμε την κουβέντα εκεί, διότι δεν βοηθάει. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής πιο πρακτικό. Ναι. Εσείς που είστε. Ήσασταν και εξεταστής. Ναι. Και εξετάσετε προφορικά ορισμένα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Με ποιο τρόπο τα κρίνατε, με τι κριτήρια. Δυστυχώς δεν έχω εμπειρία να σας πω, γιατί εγώ εξέτασα 6 παιδιά συγκεκριμένα και κανένα δεν την είχε προσπαθήσει αυτή την ερώτηση. Οπότε δεν μπορώ να σας πω. Πάντως φαντάστηκα, γιατί είδα και τι έγινε γενικώς, ότι αυτή η ερώτηση πολλά παιδιά την απέφυγαν. Τα παιδιά που την προσπάθησαν ήταν πραγματικά μαθητές που ήξερα. Σωστά. Αλλά δεν μιλάμε για εσάς που δεν είχατε. Μπορεί να είχατε 6 μαθητές που να είχαν μαθησιακές δυσκολίες. Άλλο η ερώτησή μου είναι εξής. Πώς εκ των υστέρων, εσείς αποφασίζετε τη στιγμή εκείνη τον βαθμό του παιδιού? Ναι, πάντα, στα προφορικά. Στη στιγμή εκείνη. Του το λέτε κιόλας, όχι, έτσι? Όχι, βέβαια. Όχι. Έχετε ένα χαρτί που γράφετε άσκηση πρώτη, πέντε βαθμοί, άσκηση δεύτερη. Α, οπότε μετά, αν βρεθεί άκυρη η τέταρτη άσκηση. Υπάρχουν αρχεία για αυτά, δεν υπάρχει θέμα τέτοιο. Κατάλαβα, εντάξει. Υπάρχει οπότε, λύση. Κύριε Στατίδη, ας ελπίσουμε ότι αυτή η πρόταση που κάνετε, βέβαια τώρα δεν μπορεί να γίνει, αλλά θα την ακούσει και το Επιστημονικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Παιδείας. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι ότι σήμερα είναι Κυριακή. Η βαθμολόγηση των γραπτών δεν έχει ξεκινήσει. Οπότε το Υπουργείο θα μπορούσε να ανακαλέσει και να δώσει καινούργια οδηγία. Τώρα θα γινόταν χειρότερο χάος. Δεν είναι εύκολα τα θέματα, κύριε Στατήρη, αυτά. Δεν είναι εύκολα θέματα. Γιατί απευθύνονται σε πάρα πολλά παιδιά. Και θα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πείτε που θα βρείτε τα λεφτά, διότι το λέμε σε μια προοπτική. Εγώ σας λέω να μας πείτε αν ισχύει το πρόγραμμά σας ή ισχύει αυτό που λέτε εσείς. Ισχύει το πρόγραμμά μας, αλλά το καταλαβαίνουμε. Θέλετε για να πάρετε την εξουσία. Δεν μπορεί να διεκδικείτε την εξουσία με αυτή την ασάφεια και αυτές τις αντιφάσεις. Δεν είναι ασάφεια. Θα πάρουμε την εξουσία για να αλλάξουμε την κοινωνία. Πρωταγωνιστές με τον Σταύρο Θεοδωράκη. Απόψε στις 11:15. Ρεμάν, το ξέρεις ότι η Anytime δίνει πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα? Άσε, σου λέω, τα άμαθα. Και πώς ένιωσες? Έπεσα από τα σύννεφα. Κάποιο σοβαρό λόγο θα έχεις για να μην έχεις κάνει ακόμα ασφάλεια αυτοκινήτου Anytime. Γιατί με πλήρη οδική βοήθεια σε όλα τα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και μόνο από 156 ευρώ το εξάμηνο, δεν συγκρίνεται με τίποτα. Anytime από την Inter-American. Σκληρό με τον υδρότα. Απαλό με το δέρμα. Αποτελεσματική 48 ώρη προστασία με 1/4 υδατική σύνθεση που φροντίζει το δέρμα. Μόνο με το νέο αποσμητικό Dove Men Plus Care.
Θυμηθείτε, για την ώρα Ελλάδος, καλέστε τώρα 14 8 14. Τα μπόρια του σπιτιού μας τα τρώει ο χιονιάς και οι βροχές. Τα δυτικά τα καίει ο ήλιος. Τα νότια σκέτη η υγρασία. Γι' αυτό και βάψαμε με Vivekril, που είναι παντός καιρού για να ξενιάσεις για χρόνια. Vivekril, χρώμα παντός καιρού μόνο από τη Vivechrom. Μου έρχεται στο μυαλό ότι φτιάχνεις μια νέα εποχή και θα είναι όλα φθηνά. Σε κάθε διαφήμιση τα ίδια θα σου λέω. Βάλε χόλ να ξενιάσεις. Κάθε εποχή. The whole year. Απεριόριστο σταθερό και 24 ίντερνετ μόνο με 23 ευρώ για συνδρομητές Vodafone. Κάλεσε στο 13844 ή επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone. Ελλάς Online. Για την ώρα Ελλάδος, καλέστε τώρα 14 8 14. 80% της γύρανσης του δέρματος προκαλείται από τον ήλιο, που ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους καταστρέφει την επιδερμίδα σας. Lift Plus Sun Protect. Η πρώτη κρέμα lifting που καταπολεμά τις ακτίνες UV και την υπεριόδια ακτινοβολία. Η επιδερμίδα μου προστατεύεται και δείχνει νεότερη. Νέα Lift Plus Sun Protect από την Diadermin. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι το βούρτσισμα του εσωτερικού των οντιών. Γι' αυτό και οι περισσότεροι δεν βουρτσίζουμε αυτό το σημείο όσο χρειάζεται. Τώρα όμως υπάρχει η νέα AIM Inside Clean. Χάρη στην EFCAM την διπλή κεφαλή της, προσφέρει έναν πιο αποτελεσματικό και εύκολο καθαρισμό του εσωτερικού των οντιών. Νέα AIM Inside Clean. Ειδικό στον καθαρισμό του εσωτερικού των οντιών. AIM, η νούμερο 1 οδοντόβουρτσα στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών. Υποστηρίζετε την εθνική μας με κάθε τρόπο. Όσο για την αγαπημένη σας φανελά, μη στεναχωριέστε, υπάρχουν πολλές στη Vodafone. Επισκεφτείτε ένα κατάστημα Vodafone και πάρτε δώρο τη φανέλα της αγαπημένης ομάδας όλων των Ελλήνων με κάθε νέα σύνδεση ή ανανέωση. Τι κρίνει τις εκλογές? Η πρώτη θέση. Η κυβέρνηση. Η Ευρώπη. Προεκλογική δημοσκόπηση της GPO. Εκτάκτος την Τρίτη 29 Μαΐου. Μάκης Βορύδης, Ρένα Δούρου, Ανδρέας Λοβέρδος, Νίκος Μπίστης, Ηλίας Νικολακόπουλος και ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Ανατροπή με τον Γιάννη Πρετεντέρη. Εκτάκτος την Τρίτη 29 Μαΐου στις 11:15 στο Μέγκα. Λοιπόν, 10 παρά 7 λεπτά, τι έχουμε τώρα? Άσκηση φυσικής, λοιπόν, προσέξτε, τώρα σκεφτόμουν. Βέβαια, πολλές φορές μπορούμε να αξιολογήσουμε από μια λάθος εκφώνηση την κρίση των μαθητών, έτσι είναι. Αλλά σας λέω, μήπως η άσκηση της Ευρωζώνης είναι λάθος? Δηλαδή, για να το δούμε. Είναι λάθος εκφώνηση, δηλαδή. Ναι, λάθος εκφώνηση. Και λάθος εξεταστική επιτροπή, ε. Δηλαδή, πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε για αυτά τα λάθη. Είναι πιο επώδυνα. Λοιπόν, λένε σε αυτές τις περιπτώσεις Μανώλη και Ιορδάνη. Λέει, σε αυτό το ερώτημα, σε αυτή την εξίσωση, υπάρχει μια λύση. Αλλά τρεις μόνο άνθρωποι την ξέρουν. Ο πρώτος πέθανε. Ο δεύτερος τρελάθηκε. Και ο τρίτος είμαι ο κόπανος εγώ που την ξέχασα. Δηλαδή είναι πιο μπερδεμένα τα πράγματα. Δηλαδή είναι ακόμα πιο μπερδεμένα. Ναι, ναι, στην Ευρώπη αυτό βιώνουμε τώρα, έτσι δεν είναι? Παρ' όλα αυτά πρέπει να προσπαθήσουμε. Τώρα ο καθένας λέει τα δικά του. Υπάρχει αυτός ο διαξυφισμός, ποιος θα πάρει ψήφους κλπ. Αλλά παιδιά τα προβλήματα είναι δύσκολα. Είναι απατεώνας προς τον εαυτό του κανείς ή προς τους άλλους όταν φαντάζεται ότι υπάρχουν εύκολες ή δηλιακές λύσεις. Εγώ θα σας πω ότι παρότι τη αφωνάζουν όλοι, κάνουν, δείχνουν, εγώ γι' αυτό δεν πάω στις πολυμελείς συζητήσεις, διότι ας πούμε μια επικράτηση χωρίς τέχνη. Είναι λογομαχία χωρίς τέχνη, χωρίς αποτέλεσμα. Δεν ακούει κανένας, δεν ακούς κανένα να πει, ρε παιδί μου, σαν να έχεις δίκιο αυτό. Για να το δούμε. Για να δούμε το σενάριο που προτείνεις.
τι ακριβώς μας δίνει, ώστε να γίνει ένας πραγματικός διάλογος. Όχι, δεν ακούει κανείς, φωνάζουν όλοι μαζί, λένε τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, τώρα θα σας πω εγώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε σαν χώρα στα ελάχιστα απέναντι στην Ευρωζώνη και η κυβέρνηση, όποια σχηματιστεί, να έχει αυτό το μέτωπο του ελάχιστου. Να ξέρει ποιο είναι το μέγιστο εφικτό και να ξέρει και ποια είναι τα ελάχιστα. Θα σας πω και όπου... κλείσουμε, και να κλείσουμε. Λοιπόν, το πρώτο που θέλουμε είναι να μην σταματήσει η χρηματοδότηση της χώρας. Άρα δεν διακινδυνεύουμε, δεν παίζουμε στα χαρτιά, ας το πούμε έτσι, σε μια ζαριά, χωρίς οι πιθανότητες να είναι με το μέρος μας. Δεν παίζουμε σε αυτό το πεδίο. Έτσι, ένα λοιπόν, χρηματοδότηση. Δεύτερον, ό,τι και αν συμβεί, δεν πρέπει με τίποτα να αποσωληνωθούν οι τράπεζές μας από το ευρωσύστημα πληρωμών, διότι είναι ο μόνος τρόπος να έχουμε 100% εγγύηση των καταθέσεων, διότι οι τράπεζές μας δεν έχουν λεφτά. Και προσέξτε τι γίνεται εδώ, να πονηρό σας βάζω για να το σκεφτείτε. Γιατί ρε παιδί μου βγαίνουν κάθε μέρα οι άθλοι αυτοί, οι άτιμοι, αλλά τι να κάνεις, γιατί λέω μέσα μου, προσκύνα και το διάολο μέχρι να περάσει το γεφύρι. Γιατί αυτοί, μη πω τη λέξη, πάντα λένε κάτι το οποίο πανικοβάλλουν τον κόσμο και πάει να πάρει τα λεφτά από τις ελληνικές τράπεζες. Εσείς νομίζετε ότι είναι τυχαίο αυτό? Ε, είναι τυχαίο? Αυτή η σκύλα που μίλησε χθες ή οι άλλοι που βγαίνουν κάτι κάνουν. Ποια σκύλα? Τέλος πάντων. Λοιπόν. Όχι! Δεν, μισό λεπτό, σκασμός. Τώρα δεν λέμε. Είπαμε, λέμε το 10% δεν το λέμε. Παιδιά, θα σου το πω εγώ. Αυτό είναι και αυτό secret risk management. Μυστικό management. Δηλαδή, βάζουν τον κόσμο να πάει τα λεφτά τα δικά μας, τα ευρώ μας. Αυτό είναι ολόκληρη τριγωνομετρία. Σας να εξηγήσω άλλη ώρα πώς γίνεται αλχημιστική μαθηματική. Να πάνε σε άλλες τράπεζες, στις δικές τους. Ό,τι και αν κάνουν οι Έλληνες, τα λεφτά είναι αλλού. Και ταυτόχρονα σου δίνουν. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ιδρυτική Τράπεζα χρηματοδοτεί τη φυγή των καταθέσεων των ελληνικών. Σου δίνουν λεφτά ώστε να μην σκάσεις, γιατί δεν έχεις άλλη εναλλακτική λύση. Ε, αυτό είναι secret risk management. Ναι. Δηλαδή, μεταφέρουν τον κίνδυνο. Ναι, πες και το τρίτο, κλείσαμε. Το τρίτο είναι η αναθεώρηση, όπως πάντα γίνεται, εύλογη αναθεώρηση των συνθήκων, που περιλαμβάνει την επιμήκυση, την αλλαγή της σύνθεσης, ώστε να πάμε πιο ομαλά. Και το τέταρτο είναι το αναπτυξιακό. Ε, που λέμε, για το εργασιακό δεν είπες τίποτα. Ε? Για το εργασιακό δεν είπες τίποτα. Στην αναθεώρηση περιλαμβάνεται και αυτό. Μάλιστα. Η αναθεώρηση των συνδικών με τα 6 σημεία που έχει βάλει ο Βαγγέλης, που είναι ρεαλιστικά, είναι το αναπτυξιακό. Έλα, διότι εμείς, προσέξτε εσείς που με ακούτε, λέτε για κυβέρνηση. Ρε εσείς, για ποια κυβέρνηση μιλάτε ελληνική? Μην έχει τελειώσει ο χρόνος. Ένα δευτερό να σα πω. Η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να κόψει νόμισμα. Δεν μπορεί να ορίσει τα επιτόκια. Δεν έχει φράγκο. Δεν έχει διοίκηση. Δεν έχει εσωτερική αποταμίευση. Δεν έχει εσωτερικά κεφάλαια για ανάπτυξη. Άρα να ξέρετε τα όρια των επιλογών μας. Η κοινωνία όμως έχει εθελοντισμό. Ποιος? Η κοινωνία έχει εθελοντισμό. Και η κοινωνία είναι πανικόβλητη, έχει κακομάθει, όλοι μας κακομάθαμε, διότι είμαστε παιδιά μιας φούσκας, μιας 15ετίας, μιας 20ετίας, και έσκασε φούσκα και ο αέρας μετατρέπεται σαν βολίδα και πρέπει να τον ελέγξουμε, να τον παροχετεύσουμε ομαλά σε διάφορες άλλες μικροφούσκες μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε. Και το καταλάβατε αυτό. Πάμε στο Θάνο τον Καμπύλη για να κλείσουμε. Γιατί, για το μετά κλείσουμε. Από αυτό καταλάβετε γιατί πρέπει, ότι είναι ιστορικά αναγκαία η ανάκαμψη του Πασόκ ή όχι. Δεν σας βγήκε. Δεν σε φωνάξαμε γι' αυτό. Σε φωνάξαμε ως πολιτικό αναλυτή. Εσύ μεγάλο συγγραφέα. Μετά από αυτό λοιπόν το risk management. Για το κλείσουμε τη εκπομπή, εμείς. Ο Θάνος ο Καμπύλης πολύ σύντομα θα μας πει για μια πολύ ωραία εθελοντική προσπάθεια. Πολύ σύντομα, Θάνο, δεν υπάρχει χρόνος. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, βρισκόμαστε στα γραφεία του Ιερού Ναού Προφήτη Ηλία στην Καστέλα, όπου η Μητρόπολη Πειραιώς από κοινού με εθελοντές φοροτεχνικούς προσφέρει δωρεάν συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Μαζί μας είναι ο κύριος Μανολέλης. Κύριε Μανολέλη, ποια άτομα μπορούν να έρθουν εδώ για να συμπληρώσουν δωρεάν τη φορολογική τους δήλωση? Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μητρόπολη Πειραιά και το Μητροπολίτη μας, τον Ιερέο Ναό για το χώρο που μας δίνει και τους εθελοντές συναδέλφους. Η προσπάθεια έγινε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Ελευθέρων Φορολογικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αθηνών Πειραιώς. Πείτε το όμως, γιατί έκλεισε ο χρόνος. Μάλιστα. Τα όρια είναι 8.000 για τους μισθωτούς συνταξιούχους άγαμους, 10.000 για τους έγαμους με παιδιά. Δεν συμπληρώνουμε ε9, δεν συμπληρώνουμε δηλώσεις επιτευγματιών ή εμπόρων. Υπάρχουν οι συνάδελφοι, τα γραφεία για να κάνουν τις αντίστοιχες δηλώσεις. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν να έχουν την ταυτότητα μαζί τους, να έχουν το περσινό ε1, όχι το εκαθαριστικό, το ε1, να έχουν τις αποδείξεις αν είναι δυνατόν ανθρισμένες και παράλληλα για όσους έχουν μίσθωμα το αφημί του ιδιοκτήτη του σπιτιού για να συμπληρωθεί το ε1. Άρα οι συνταξιούχοι μέχρι 8.000 ευρώ. Μάλιστα. Και οι 10.000 ευρώ. 8 για τους άγαμους, 10.000 για τους άγαμους. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, μην με ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Μπράβο. Πάντα υπάρχει εθελοντικό. Η ηθική της φροντίδας, του νοιάζομαι, του μοιράζομαι, του φροντίζω. Πάμε. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι.